κύπελο θα είναι πράσινο φέτος, το μόνο σίγουρο. Παράληψη μου είναι μαζί μας και είναι μεγάλη τιμή ένας μεγάλος δημοσιογράφος που με τιμάει ιδιαίτερα με τον συνεργάτη του τον Έτερο Αντώνη στις εκπομπές τους, ο οποίος από ό,τι έχω καταλάβει πάει και να πολιτευτεί, είναι σωστές οι πληροφορίες? Όχι βέβαια στην περιοχή μας, αλλά αλλού. Ισχύουνε, κύριε Αντώνη, κύριε Πανούτσο. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω δύο ιστορικές ομάδες εκεί. Και τα μεγάλα ονόματα έχει πέρασει στην ιστορία. Η Μένη Ραφίνα για την νίκη φυσάει. Ποιος είναι αυτός εκεί? Ο Παοδιέτης φώναξε με πληγόρες. Λοιπόν, και η μόνιμη αντίπαλος του Παναθηναϊκού ήταν. Όταν έλεγανε, όταν διακοπτόταν το πρωτάθλημα για οποιοδήποτε λόγο, ο Παναθηναϊκός έλεγε με ποιο θα παίξουμε, με τη Μαρκό. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι σέβομαι πάρα πολύ, και δεν το λέω, το λέω από βάθος καρδίας, τον εραστεχνικό αθλητισμό, σέβομαι τους ανθρώπους. Όχι αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν γιατί έχουν την πιθανότητα να κάνουν μια μεγάλη καριέρα, ξέρω, έχουν την αντίθετα να κάνουν μια μεγάλη καριέρα, αλλά αυτούς οι οποίοι κάνουν το κέφι τους, βρίσκονται με την παρέα τους και για παράδειγμα συνεχίζουν όπως έκαναν εκείνο. Όποιος θα πρέπει, δεν πρέπει να είναι και στην πρώτη παρέα, ακριβώς είναι με το κουμπί. Δεν πρέπει να είναι στην πρώτη ιδεότητα, έτσι, γι' αυτό το σέβομαι πάρα πολύ. Ποιος είναι δεν λέει το όνομα? Λοιπόν, σε τόσο βετεράνους και για τους διαιτητές είναι όσους χάρις με μια ξενοδοχεία πλάσιμα. Θέλω επίσης να πω για τη διαιτησία το εξής, ότι προσπαθούμε να βρούμε την τέλεια διαιτησία. Στην πραγματικότητα η διαιτησία είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Οι Αμερικάνοι που έχουν τεχνολογικά μπορούν να κάνουν τα πάντα. Στο baseball το διαιτητή δεν βάζουν μάχη ηλεκτρονικό, γιατί πιστεύουν ότι και η κουβέντα για τη διαιτησία είναι μέρος του παιχνιδιού, από το δέχομαι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να πω επίσης ότι μέσα στα πράγματα που θα ήθελε μια δημοκρατία να κάνει, και δεν θα κάνω προεκλογική λόγο, είναι να βοηθήσει τον αριστερικό αθλητισμό. Τον αριστερικό αθλητισμό το εννοώ όχι μόνο σε εσάς που είστε νέα παιδιά, αλλά κυρίως σε μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι θα θέλανε να κυριολεκτικά αυτό που λέμε να κάνουν την πλάκα, να αθλούνται. Και το πιστεύω πάρα πολύ. Και στα μέτρα, ας πούμε, στα μέτρα των Δεατολίων, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Προφανώς, σας ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι ελπίζω το μάτς, δεν ξέρω ποιος θα το πάρει, αλλά σας αφήσει ένα μήνυμα, ένα μήνυμα για ολόκληρη ζωή. Και αυτό είναι μία από τις μαγείες του αθλητισμού. Ανεξάρτητα από το που έχει παίξει κανένα Champions League ή τελικό εξανά, είναι τα πράγματα τα οποία καθορίζουν τη ζωή σου. Και χρονιά που παίξαμε τελικό, θα το θυμόσαστε. Ευχαριστώ.